Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Jet της καρδιάς σας και σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μπροστά μου να σας δείχνω. Είναι ένα κινητό από τη Samsung, το Galaxy A32, η έκδοση όμως το 5G. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο unboxing, εγώ εδώ πέρα πρέπει να υπενθυμίσω και να τονίσω όπως κάνω κάθε φορά, να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε να δούμε το συγκεκριμένο για να μπορέσω να το δω κι εγώ γιατί έχω περιέργεια. Σήμερα λοιπόν έχω επιλέξει να κάνω αυτό το unboxing έξω στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, άρα δεν θα είμαστε τόσο άνετα και τόσο βολικά όπως είμαστε τις περισσότερες φορές. Έχω ωστόσο εδώ πέρα στα χέρια μου το μαχαίρι με το οποίο θα ανοίξω τη συσκευασία, όπως επίσης έχω και το κουτί από το κινητό. Πάμε λοιπόν να το ανοίξω γιατί αυτό έχει δύο αυτοκόλλητα από την πάνω και την κάτω πλευρά που μας αναφέρουν ότι αν τα συγκεκριμένα δεν είναι κολλημένα να μην δεχτούμε να παραλάβουμε την συσκευασία. Άρα λοιπόν εφόσον το ανοίγουμε αυτό το βγάζουμε και έχουμε τα εξής. Αυτό από μέσα είναι ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε. Είναι δηλαδή αυτό εδώ πέρα έτσι. Εδώ πέρα από πάνω έχει αυτό, το ανοίγουμε. Εδώ πέρα μέσα μας έχει χαρτάκια, ναι, δεν έχει κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται να δούμε. Και πάμε να προχωρήσουμε στην συσκευή. Να δούμε αρχικά τι έχει μέσα η συσκευασία. Το κινητό, το οποίο θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Έχει μέσα έναν φορτιστή, ο οποίος υποστηρίζει Adaptive Fast Charging και output 9V, 15W ή 10W. Άρα έχει μια υποτιθέμενη γρήγορη φόρτιση. Έχει το pin για να μπορούμε να βάζουμε και να βγάζουμε την κάρτα από τη συσκευή, όπως επίσης έχει και ένα καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι USB-C. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Και πάμε τώρα να σας την ανοίξω εγώ από εδώ. Εδώ από πίσω, όπως μπορούμε να δούμε, έχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο εγώ θα σας τραβήξω. Ανοίγει όλο αυτό. Και είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν, η συσκευή είναι αυτή εδώ. Το αφήνω εγώ αυτό κάτω. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα είναι η συσκευή, το Galaxy A32, το μοντέλο το 5G, γιατί κυκλοφορεί και σε έκδοση που είναι μόνο με 4G. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε από μπροστά την οθόνη μαζί με την κάμερα η οποία είναι για selfies. Η κάμερα συγκεκριμένη είναι στα 13 MP και μπορεί να τραβήξει βίντεο μέχρι 1080p στα 30 frames per second. Η οθόνη του είναι 6,5 ίντσες και όσον αφορά την ανάλυση της είναι HD+, άρα μιλάμε για μία οθόνη η οποία είναι στα 1600x720 όσον αφορά τα pixel. Η συσκευή σαν συσκευή, όπως βλέπετε και στο χέρι μου, δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη. Όσον αφορά λοιπόν τις διαστάσεις της, το συγκεκριμένο το μοντέλο είναι σε χιλιοστά στα 164,2 επί 76,1 επί 9,1, δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο. Για τις 6,5 ίντσες που είναι, γενικότερα είναι ικανοποιητικό όσον αφορά το μέγεθός του και στην αίσθηση που μας δίνει στο χέρι και γενικότερα στο πώς το κρατάμε. Το βάρος του είναι στα 205 γραμμάρια και παίρνει δύο κάρτες SIM, εκ των οποίων η μία κάρτα SIM μπορεί να αντικατασταθεί με μία κάρτα μνήμης microSD μέχρι 1TB. Η συγκεκριμένη συσκευή έρχεται με Android 11 και από πάνω φοράει το One UI της Samsung που είναι η έκδοση η 3,1. Όσον αφορά τον επεξεργαστή του, έρχεται με τον επεξεργαστή της MediaTek, τον Dimensity 720, ο οποίος είναι στα 5G όπως αναφέραμε, είναι οχταπύρινος και επίσης η οθόνη του κινητού είναι της τεχνολογίας TFT, άρα δεν περιμένουμε να έχουμε την καλύτερη απόδοση χρωμάτων και προστατεύεται με ένα Gorilla Glass κατηγορίας 5, έκδοσης 5. Και πάμε να δούμε λίγο περιμετρικά της συσκευής, τι ακριβώς έχουμε όσον αφορά τα κουμπιά και τις υποδοχές και τις θύρες. Αρχικά βλέπουμε ότι από αυτή την πλευρά εδώ πέρα το μόνο που έχουμε είναι η υποδοχή για τις κάρτες SIM. Είναι δηλαδή αυτό που βλέπετε σε αυτό το πέρα το σημείο. Αν αυτό σας το ανοίξω για να δούμε ακριβώς πώς φαίνεται και η υποδοχή από μέσα, το πατάμε
για να μπορέσει να βγει. Και έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή για την κάρτα μνήμης και την κάρτα SIM. Συνεχίζοντας με τη συσκευή, βλέπουμε ότι από την πάνω πλευρά υπάρχει μόνο μία μικρή τρυπούλα, η οποία είναι το δευτερεύον μικρόφωνο της συσκευής. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι στη συσκευή υπάρχει το κουμπί με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε αυτήν, όπως επίσης εδώ πέρα μέσα είναι ενσωματωμένος και ο αναγνώστης δαχτυλικού αποτυπώματος, καθώς επίσης υπάρχει και το κουμπί με το οποίο αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου. Από την κάτω πλευρά, εάν το δούμε, έχουμε το εξής. Εδώ είναι το ηχείο της συσκευής, η θύρα USB-C, το μικρόφωνο, το κυρίως μικρόφωνο της συσκευής και αυτή εδώ πέρα η τρυπούλα που βλέπετε είναι αυτή στην οποία συνδέουμε τα ακουστικά, γιατί η συσκευή συγκεκριμένη έρχεται με τη δυνατότητα να συνδέσουμε ακουστικά με pin, τα κανονικά ακουστικά δηλαδή που ξέρουμε. Συνεχίζοντας την πίσω όψη της συσκευής, βλέπουμε ότι η επιφάνειά της είναι ενιαία. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι όλο πλαστικό, δεν είναι γυαλί. Και έχουμε τις κάμερες μόνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να βλέπουμε στην πίσω πλευρά. Οι οποίες κάμερες κινούνται ως εξής. Έχουμε την κύρια κάμερα η οποία είναι wide στα 48 MP με διάφραγμα 1,8. Την επόμενη κάμερα η οποία είναι ultra wide στα 8 MP με διάφραγμα 2,2. Η macro κάμερα η οποία είναι στα 5 MP με διάφραγμα 2,4. Και έχουμε και αυτήν εδώ πέρα την μικρή κάμερα η οποία επί της ουσίας διαβάζει το βάθος του αντικειμένου το οποίο φωτογραφίζουμε, είναι στα 2 MP με διάφραγμα στα 2,4. Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε το LED για να μπορούμε να φωτίζουμε τις φωτογραφίες μας. Οι κάμερες όσον αφορά τη δυνατότητα λήψης που έχουν κινούνται από 4K στα 30 frames per second που αυτό το κάνει η βασική κάμερα τα 48 MP που είπαμε μέχρι 1080p από 30 και έπεσε από 30 μέχρι 120 frames per second. Η μπαταρία της συσκευής είναι στα 5000 mAh, άρα περιμένουμε να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση όσον αφορά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Επίσης, όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, εκτός από το 2G, 3G, 4G, 5G που αναφέραμε ότι μπορεί να συνδεθεί, συνδέεται με Bluetooth 5, όπως επίσης έχουμε στο κομμάτι του GPS τη δυνατότητα να συνδεθεί με GLONASS, Galileo και BDS. Υπάρχει σαφώς και υποστήριξη για AGPS, το οποίο είναι η δυνατότητα να μπορεί το κινητό να χρησιμοποιεί εκτός από το GPS και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να μπορέσει να μας εντοπίσει πιο γρήγορα. Και ραδιόφωνο ενσωματωμένο, φορτίζει με fast charging στα 15W, βγαίνει σε 4 χρώματα, μαύρο, άσπρο, μπλε και violet. Η ενσωματωμένη του μνήμη είναι στα 128 GB και έρχεται με 4 GB RAM. Όσον αφορά τη συσκευή, στην αγορά τη συγκεκριμένη τη βρίσκουμε γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Για την κατηγορία στην οποία ανήκει σχετικά με το κομμάτι του κόστους, είναι μια καλή συσκευή. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως την πιάνω στα χέρια μου και την πειράζω λίγο, δεν μου δίνει την αίσθηση της τόσο καλής ή τόσο στιβαρής κατασκευής, την οποία, ας πούμε, εγώ προσωπικά θα συνέστηνα και θα έλεγα ότι είναι ok, πάμε να την αγοράσουμε γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι στα δικά μου τα χαρακτηριστικά και στα δικά μου τα γούστα μια πάρα πολύ καλή συσκευή για entry level, παρότι τη χαρακτηρίζουν σαν μεσαίας κατηγορίας. Εγώ θα την έλεγα πιο πολύ entry level για κάποιον που θέλει να αρχίσει να έχει 5G. Αυτό λοιπόν ήταν το κινητό της Samsung, το Galaxy A32, η έκδοση του 5G, όπως είπαμε και εξ αρχής. Ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε και μου το γράφετε στα σχόλια. Είμαι ο Greek Jerry της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς εσείς και οι γύρω σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.